Στην Αργεντινή βρίσκονται ήδη εμπειρογνώμονες της γαλλικής αεροπορίας. Μετέβησαν στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και 3 διάσημοι Γάλλοι αθλητές. Στην Αργεντινή μεταβαίνουν για να εξετάσουν τα αίτια του τραγικού συμβάντος που έγινε στο πλαίσιο των γυρισμάτων για το reality show Dropped και 5 αξιωματικοί της γαλλικής αστυνομίας. Οι εισαγγελικές αρχές της Αργεντινής λαμβάνουν καταθέσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο reality show. Αφιερώνουμε όλο το χρόνο μας στις δικαστικές αρχές, ελπίζοντας ότι θα τελειώσουμε γρήγορα, διότι οι οικογένειές μας θέλουν να μας αγκαλιάσουν. Η θλίψη μας δεν είναι ίδια με εκείνη των οικογενειών των θυμάτων. Δεν ήταν θύματα μόνο 3 σπουδαίοι αθλητές μας, αλλά και μέλη της ομάδας παραγωγής, καθώς και οι πιλότοι, δηλώνει ο δις χάλκινος Ολυμπιονίκης του Πατινάς, Φιλίπ Καντελορό, που συμμετείχε στο σόου. Στο Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισμού στο Παρίσι έγινε τελετή μνήμης για τους νεκρούς αθλητές. Εκατοντάδες άνθρωποι του αθλητισμού βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της ιστιοπλώου Φλωράν Σαρτό, της Ολυμπιονίκη της Κολύμβησης Καμίλ Μουφά και του Ολυμπιονίκη της Πυγμαχίας Αλέξη Βαστέν.